Καλησπέρα σας και πάλι βρισκόμαστε εδώ σε εκδόσεις επίκεντρο και κοντά μου έχω την τιμή να έχω τον δημοσιογράφο και συγγραφέα κύριο Κωνσταντίνο Βλιάτκα. Καλησπέρα σας, καλή Γεια χρονιά. Σας. Καλώς σας βρίσκω, καλή χρονιά. Λοιπόν, ο λόγος είναι το βιβλίο σας «Η συνείδηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» που κυκλοφορεί από την εκδόση επίκεντρο. Πείτε μας γι' αυτό λίγα λόγια. Περί τίνος πρόκειται? Κοιτάξτε, η συνείδηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πλάθεται σε δύο άξονες. Mm-hmm. Βασικά αφορά το τεράστια σημασία σε αυτό πανεπιστημιακό ίδρυμα, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ένα πανεπιστήμιο το οποίο πάντα ήταν προοδευτικό στις νέες τάσεις της επιστήμης, ανοιχτό στις σκέψεις, στο στοχασμό. Και όταν χρειάστηκε, οι άνθρωποι του προσέφεραν παραπάνω από την παιδεία και την έρευνα, ακόμα και για τη δημοκρατία. Εκεί έδρασαν οι σπουδαίοι άνθρωποι του εκπαιδευτικού δημοτικισμού και εκεί γεννήθηκαν πάρα πολλά κινήματα. Το φεμινιστικό, το οικολογικό. Τα πρώτα τους σκεπτήματα ήταν εδώ με την άγρια φοιτητική, έτσι όμορφη μποεμία που έφτιαξε αυτά τα κινήματα. Δεν ήταν πανεπιστήμιο προοδευτικό. Άρα ουσιαστικά ασχολείται με την ζωή του πανεπιστημίου, με τα ρεύματα. Αυτό είναι ο ένας άξονας. Ωραία, και την προσφορά του στο επιστημονικό και πολιτικό γίγνεσθε, φαντάζομαι, της χώρας. Ναι. Τώρα ο άξονας, ο δεύτερος και πιο σημαντικός, είναι μερικές συνεντεύξεις που είχα πάρει εγώ στην πορεία της καριέρας μου με σημαντικούς πανεπιστημιακούς δασκάλους. Αυτές οι συνεντεύξεις, αυτοί οι άνθρωποι έχουν φύγει από τη ζωή, αλλά είναι φωτεινή φάρη όχι μόνο για το πανεπιστήμιο, αλλά για ολόκληρη τη χώρα και τον πνευματικό της κόσμο. Όπως είναι ο Εμμανουήλ Κρυαράς. Φοβερός. Ο Χρήστος Τσολάκης. Ο Δημήτρης Μαρονίτης. Ο Νικόλος Μουτσόπουλος. Ο Ιωάννης Μανολεδάκης. Πρόσωπα δηλαδή τα οποία δέσπασαν όχι μόνο στα αμφιθέατρα και το ερευνητικό και το διδακτικό έργο, αλλά όταν χρειάστηκε, δώσαν τα φώτα τους για το πού πάμε και πού πηγαίνουμε ως κοινωνία, ως Θεσσαλονίκη και ως Πανεπιστήμιο. Αυτές οι συνεντεύξεις τις πήρα για το περιοδικό Θεσσαλονικαίων Πόλης. Το γνωστό. Ναι. Και σκέφτηκα μετά ότι πρέπει να διασωθεί ο προφορικός λόγος. Τα συμπεριέλαβα στο βιβλίο μαζί με ένα αφιέρωμα στον αξέχαστο Αριστόβουλο Μάνεση, τον πατέρα των συνταγματολόγων. Και όλα αυτά μαζί με άλλα άρθρα που περιέγραψαν τη ζωή που σας είπα, τεσσάρων δεκαετιών, πώς ήταν η φοιτητική ζωή του 50, του 60, του 70, του 80. 50 με 90 δηλαδή. Ναι. Είναι όλα αυτά μαζί στο βιβλίο «Η συνείδηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης». Πείτε μου λιγάκι, πώς είναι να συνομιλεί κάποιος με προσωπικότητες όπως αυτές, με τον κύριο Τσολάκη, π.χ., με τον κύριο Κρυαρά. Η αλήθεια είναι ότι εγώ πρόλαβα αυτούς τους φωτεινούς φάρους, εγώ έτσι το λέω, στα αμφιθέατρα. Και προέρχομαι από μια φοιτητική γενιά η οποία πήγαινε να παρακολουθήσει μαθήματα σε σχολές άλλου γνωστικού αντικειμένου. Δηλαδή πηγαίναμε και ακούγαμε τον Ανδρόνικο, μόλις είχε ανασκάψει τη Βεργίνα, εγώ είμαι αποθεωτής. Πηγαίναμε, ακούγαμε τον Μαρονίτη. Εγώ είμαι βιολόγος. Αλήθεια. Ναι. Η εξαιρετική συνάδελφος η Μαρία η Χούκλη έχει ένα κείμενο μέσα στο βιβλίο. Πώς πήγαινε και άκουγε τον Μαρονίτη στη φιλοσοφική. Δηλαδή τότε υπήρχε μια άλλη διάχυση γνώσης και ένα άλλο ενδιαφέρον. Δηλαδή ο φοιτητής είχε μια ευρύτερη έννοια. Για να μην παρεξηγηθώ, σήμερα οι φοιτητές, εγώ τους θαυμάζω τα νέα παιδιά. Φτιάχνουν από αυτοκίνητα υδρογόνου μέχρι καινοτομίες, πυράβλους, έχουν τα Erasmus Plus, ταξιδεύουν, έχουν άλλες παραστάσεις. Αλλά η γενιά που σας περιγράφω εγώ ήταν μια γενιά που ενδιαφερόταν πάρα πολύ για το γίγνεσθε του Πανεπιστημίου. Πηγαίναν να μαθαίναν κιθάρα στο Πανεπιστήμιο. Πηγαίναν να παίζανε θέατρο, κάνανε φοιτητική εβδομάδα. Άρα ήταν πιο πλούσιο από θέμα. Ήταν πιο παραγωγική η ζωή μέσα στο Πανεπιστήμιο. Τώρα είμαστε στην εποχή των διδακτορικών και των μετα. Τυχιακών. Διδακτορικών. Ποια από όλες αυτές τις συνεντεύξεις ξεχωρίζεται? Όλες, ας πούμε, είναι τέκνο μου, του σήμερα γνώμων. Αυτό που θα ήθελα να σας πω για αυτές τις συνεντεύξεις είναι ότι επειδή εγώ είμαι γέννημα θρέμα του εκπαιδευτικού ρεπορτάζ, ξεκίνησα από το παλιό συγκρότημα Βελίδη, Μακεδονία Θεσσαλονίκη. Εκπαιδευτικό, εκπαιδευτικό, φοιτητικό. Ήμουν στο Πανεπιστήμιο σαν φοιτητής, μετά σαν συνδικαλιστής φοιτητής του φοιτητικού κινήματος, μετά σαν δημοσιογράφος εκπαιδευτικών θεμάτων σε εφημερίδα και μετά σαν άνθρωπος των τηλεοπτικών συνεντεύξεων. Με αυτούς τους ανθρώπους αντάμεισα πολλές φορές για
θέματα επικαιρότητας πανεπιστημιακής, αλλά μεγάλη συνέντευξη των 6.000 λέξεων, mm-hmm. η οποία βασίζεται στο τρίπτυχο βίος, όραμα και έργο, με τη συνέντευξη όταν θέλεις να πιάσεις το σύνολο μιας τεράστιας προσωπικότητας, πρέπει να έχει αυτό το τρίπτυχο, κατά τη γνώμη μου. Βίος, όραμα και έργο. Αυτό πρέπει να απλωθεί σε πολλές λέξεις για να μπορέσει ο άνθρωπος να πει πού γεννήθηκε, ποιες είναι οι καταβολές του, τι μηνύματα πήρε από τη ζωή και τι προσέφερε. Η στιγμή λοιπόν που ο κύριος Ρίτσος αναγορεύεται επίτιμος διδάκτορας, συγγνώμη, τον Ιούνιο του 1975, ήσταν ναι. παρόν. Μαθητής τότε. Πώς νιώσατε? Θέλω λίγο να μας μεταφέρετε και τη σκηνή και το κλίμα για εμάς που δεν προλάβαμε να ζήσουμε τέτοιες εποχές. Μιλάμε για ένα σπουδαίο. Πρέπει να δείτε πότε έγινε. Το 1975. Ναι. Δηλαδή ένα χρόνο μετά την πτώση της δικτατορίας. Mm-hmm. Ο κόσμος διψούσε γιατί η δικτατορία είχε φημώσει κάθε δραστηριότητα. Ξέρετε πώς είναι όταν διψάς για κάτι. Είχαν μαζευτεί εκεί πάρα πολλοί φοιτητές και πανεπιστημιακοί αλλά και κόσμος έτσι της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης. Στην σχολή έγινε αυτό. Στην παλιά φιλοσοφική. Ωραία. Την ιστορική. Μούσες, Χάρης, Ιθίε. Τεράστιο κτίριο. Έργο του Ιταλού Βιταλιάνο Ποζέλη. Αρχιτέκτονα. Λοιπόν και αυτό που θυμάμαι ήταν εκείνη η απίστευτη λιακάδα και η απίστευτη λάμψη στο πρόσωπο του Ρίτσου που τον βλέπαμε εμείς σαν Θεό. Μόλις είχαν βγει και τα λιανοτράγουδά του mm-hmm. σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη με τον Ταλάρα κτλ. Καταλαβαίνεις, όλα αυτά μαζί συντελούσαν, ήμασταν δίπλα σε ένα μύθο. Αλλά το ζήτημα είναι εκείνο το ξέσπασμα ότι να επιτέλους ανοίγει το πανεπιστήμιο και μπορούμε να έχουμε πολιτισμό, εκδηλώσεις, διαδηλώσεις, γιατί όχι, ξέρω εγώ. Δηλαδή να πούμε το μέσα μας να το βγάλουμε έξω που δεν το επέτρεπε η δικτατορία. Ήταν πραγματικά μια στιγμή μέθεξης. Όπου και καλά κάνετε που το βρίσκετε μέσα από το βιβλίο αυτό το στιγμιότυπο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν όλα αυτά που είχατε βιώσει ως φοιτητής και ως δημοσιογράφος μετά. Ήταν αυτά που σας διαμόρφωσαν τη σκέψη σας, ναι, τη συνείδησή σας. Απόλυτα. Μαζί με τους δασκάλους που είχα στη σχολή μου. Μάλιστα. Τώρα, ως καταξιωμένος και γνωστός δημοσιογράφος και συγγραφέας, που είστε στα εκπαιδευτικά ζητήματα, με εκπομπές, ραδιόφωνο και τηλεόραση, πώς καταφέρατε να αναδείξετε την ιστορική και συλλογική μνήμη του Απιθύτα και τις πτυχές της? Πώς το καταφέρατε? Σαν χρέος περισσότερο, γιατί όταν ασχολείσαι με αυτό το ρεπορτάζ 40 χρόνια, αν δείτε το αρχείο μου, θα εντός εισαγωγικών θα τρομάξετε πόσοι άνθρωποι έδρασαν, ένιωσαν την αγωνία τους, έδωσαν τα φώτα τους στο πανεπιστήμιο. Εγώ έχω πάρει συνέντευξη από τον Κακριδί. Έχω δει να παίζει ο Μίκης, ο Σαββόπουλος, ο Μαρκόπουλος, ο Νίκος ο Παπάζογλου, ακόμα όταν έπαιξε τα πρώτα του τραγούδια, τα δίθεν τα έπαιξε στη νομική, για την τότε νεολαία. Όταν μαζεύεται ένα τόσο μεγάλο υλικό, στο οποίο εμείς πηγαίναμε να καλύψουμε τις εκδηλώσεις. Με τον φωτογράφο μας, να σας πω ότι ερχόταν μαζί μας ο φωτογράφος, ο πρίτανης των φωτογράφων, ο συγχωρεμένος ο Γιάννης ο Κυριακίδης, ο Μιχάλης ο Παππούς, ο Βασίλης ο Μποζίκης. Βγαίναμε για ρεπορτάζ με τους λαμπρούς φωτογράφους τότε της πόλεως κτλ. Κάποια στιγμή μαζεύεται ένα υλικό και λες αυτό τι να το κάνω. Και ειδικά όταν πρόκειται για αυτές τις συνεντεύξεις που είπα των σπουδαίων καθηγητών, βασανίστηκα λίγο αν πρέπει, αλλά λέω γιατί να μην γίνει βιβλίο ο προφορικός λόγος αυτών των καθηγητών. Να το έχουν άνθρωποι. Ξέρετε πόσοι αποφύτησαν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο? Μυριάδες. Ξέρεις πόσο αποφύτους έχει? Πάρα πολλούς. Και μάλιστα τα καλύτερά μας χρόνια. Μπαίνετε αυτή την κατά καλύτερα μας χρόνια. Ναι, θα συμφωνήσω ως φοιτητής φιλοσοφικής σχολής και εγώ. Νιώτη, πανεπιστήμιο στο κέντρο μιας πόλης, πάρα πολύ έτσι πολύχρωμη διάθεση για πολιτισμό, παρέιτσα κτλ. Και ορισμένοι φωτεινοί δάσκαλοι που σου δείχνουν τον δρόμο. Περάσαμε καλά, ήταν τα καλύτερα μας χρόνια. Τι θεωρείτε ότι ζήσετε μια γενιά που οι δάσκαλοι ήταν, όπως λέτε, φωτισμένοι. Έδιναν κάτι περισσότερο. Όχι όλοι, αλλά είχε τεράστια αναστολή. Ο Κακριδής και όλοι αυτοί. Τι διαφοροποιεί εκείνους με τους σημερινούς δασκάλους και εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με τη δική σας γνώμη πάντα? Κοιτάξτε, η εποχή μας, η ερώτηση είναι εξαιρετική. Η εποχή μας έχει τα καλά της και τα κακά της όπως κάθε εποχή. Όλοι μας, όπως είπε ο Διονύσης Αβόπουλος, είμαστε εκδρομής. Αλλά ο καθένας κάνει την εκδρομή του. Αυτή ήταν η εκδρομή του 60. Κάθε γενιά. Η σημερινή γενιά προέρχεται από την γενίκευση του φαινομένου της διαβίου μάθησης. Mm. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να πάρει ένα
πρώτο πτυχίο ενός αντικειμένου μπορεί να το ανατρέψει με ένα διδακτυακό άλλο. Ή μετά το διδακτορικό τον αφορά ένα άλλο γνωστικό αντικείμενο. Δεν υπάρχει συνέχεια. Τώρα, η αγορά εργασίας πιέζει τον νέο επιστήμονα να αλλάξει 10 δουλειές. Παλιά σε διόριζαν στη ΔΕΗ και στον ΟΤΕ και έβγαινε στη σύνταξη. Οι γονείς μας αυτοί δεν ήταν. Ισχύει. Ναι. Λοιπόν, η διαβίου μάθηση είναι τεράστια κατάκτηση της σημερινής εποχής. Επίσης το κυνηγητό των χαρτιών. Τα παιδιά τρέχουν, όχι τόσο γιατί τους ενδιαφέρει να κάνουν ένα διδακτορικό στην κλωνοποίηση. Αλλά μια συγκέντρωση. Όχι, να εξουδετερώσουν τον άλλο που διεκδικεί την ίδια θέση. Ισχύει αυτό. Ναι, ισχύει. Λοιπόν, έχει τα καλά της λοιπόν η παγκοσμιοποίηση, η διαβίου μάθηση. Δηλαδή, εγώ αν θέλω τώρα εγγράφουμε κάπου. Και παίρνω ένα πτυχίο. Παλιά έλεγαν πω και σπου, τώρα έφτασε 40, τι θέλεις, κάτσε, βρες μια δουλίτσα κτλ. Τώρα ισχύει αυτό το πολύ όμορφο πράγμα. Μπορώ τον πόθο μου να τον κάνω γνωστικό αντικείμενο και να πάω σε πολύ μεγάλη ηλικία. Άρα αυτό θεωρείτε ότι λειτουργεί ανασταλτικά ως προς την διάκριση κάποιων καθηγητών και εκπαιδευτικών. Ίσως το όραμα διατυπώνεται με άλλους τρόπους. Ο κάθε καθηγητής σημερινός μπορεί κάλλιστα να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ευαισθητοποιεί τα παιδιά για την κλιματική αλλαγή. Δηλαδή, παιδιά, προσέξτε. Όμως δεν έχει την ίδια έγκλη και την ίδια χάρη με τον Τσολάκη και όλους αυτούς, δεν έχει την ίδια αναγνώριση. Ναι, γιατί τότε υπήρχε ενός άλλου τύπου εξωστρέφεια για τους φοιτητές, διψούσαμε εμείς και ταυτοχρόνως δέστο τώρα. Για πρώτη φορά ακούστηκε οικολογικός λόγος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Ιδρύθηκε η οικολογική κίνηση Θεσσαλονίκης, το αντιπυρηνικό κίνημα. Οι πρώτες φεμινίστριες με τη Ζόγια τη Χρονάκη την αξέχαστη. Υπήρχε δηλαδή μια πολυχρωμία εκείνο τον καιρό με αυτούς τους καθηγητάδες. Οι φοιτητές έφτιαξαν καινούργια κινήματα, καινούριου λόγου. Τώρα αυτά θεωρούνται και εκτιμένα, έτσι. Και το MeToo και η ευαισθητοποίηση στην κλιματική αλλαγή. Αλλά τότε οικολογικά σκεπτήματα, φεμινιστικά σκεπτήματα, κοινωνικά σκεπτήματα εμφανίστηκαν από τους φοιτητές του Αριστοτελείου. Τώρα θεωρείτε ότι δεν είναι τόσο ζωντανό το Αριστοτελείο Πανεπιστήμιο και οι φοιτητές σας προς την δημιουργία νέων κινημάτων, νέων ιδεολογιών. Προς Θεό, ίσα ίσα. Εγώ τα χαίρομαι τα νέα παιδιά. Αλλά εκφράζονται με έναν διαφορετικό τρόπο. Βλέπω ότι είναι πάρα πολύ καλοί τα παιδιά του κινηματογράφου, τα παιδιά του θεάτρου, οι εικαστικοί υπέροχοι. Να τολμήσω να ζητήσω να μου διαβάσετε ένα απόσπασμα από το βιβλίο σας. Ένα μικρό απόσπασμα. Ναι, αλλά δεν είναι λογοτεχνία. Ίσως αυτό που μου είπατε για τον Ρίτσο ή κάτι... Ναι, αυτό. Ναι. Νομίζω ότι αυτό ξεχωρίζει από όλα. Λοιπόν, το απόσπασμα που θα διαβάσουμε είναι αυτό στο οποίο εσείς με οθήσατε λίγο πριν. Χαίρομαι γι' αυτό. Ήταν η στιγμή της αναγόρευσης του Γιάννη Ρίτσου σε επίτιμο διδάκτορα το μακρινό 1975. Ένα πιτσιρίκι τώρα μαθητής βρέθηκε μέσα στο κύμα. Πώς το γράφω. Λοιπόν, στη σημαντική στιγμή για την διαμόρφωση της πολιτικής και κοινωνικής μου συνείδησης ήταν χωρίς άλλο η παρουσία μου. 18χρονου τότε μέσα στο πλήθος, έξω από το κτίριο της παλιάς φιλοσοφικής, για την αναγόρευση του ποιητή Γιάννη Ρίτσου σε επίτιμο διδάκτορα. Ήταν ένα ζεστό απόγευμα της 3ης 10 Ιουνίου 1975. Το κλίμα υπερπολιτικοποίησης μέσα και έξω από τα πανεπιστήμια ήταν πρωτοφανές. Ήμασταν άλλωστε μόλις 10 μήνες από την πτώση της Χούντας, η οποία είχε φημώσει κάθε πνευματική και πολιτική φωνή και είχε καταργήσει συνταγματικά δικαιώματα. Έτσι, οι φοιτητές ήθελαν μια νέα κοινωνία, ανοιχτή και δημοκρατική. Μέσα από υπερβολές, βέβαια. Κάθε μέρα σχεδόν και μια συνέλευση, μια διαδήλωση, μια πολιτική εκδήλωση. Οι θεοί διψούσαν. Θυμάμαι συνθήματα, ζητοκραυγές, επιφωνήματα θαυμασμού για τον Γιάννη Ρίτσο που εμφανίστηκε φορώντας ένα σκούρο μπλε κουστούμι και γραβάτα με ρίγες στα χρώματα του μπλε και του άσπρου. Είδα από τα 100 μέτρα έστω έναν συγκινημένο και αγέροχο άνθρωπο, ο οποίος, όπως μου είπαν αυτοί που ήταν κοντά του, πίσω από το εγκάδιο χαμόγελο προσπαθούσε να κρύψει το γεγονός ότι είχε βουρκώσει. Πολύ ωραία. Εύχομαι να είναι καλό τάξιδο. Εύχομαι καλά. Κάθε επιτυχία. Μακάρι να έχουμε και άλλες βιβλία από εσάς. Εγώ θα πω ότι χαίρομαι τέτοιες συζητήσεις και μπράβο σας, γιατί κάθε φορά που γίνεται η συζήτηση για ένα βιβλίο ανοίγει μία πόρτα του readers to fly. Το να διαβάζεις ή να πετάς. Οπότε το εκπομπές για το βιβλίο πάντα τις αγαπάω. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή του Be Well έχει ολοκληρωθεί. Ευχαριστούμε θερμά εσάς από το σπίτι που μας έχετε παρακολουθήσει. Καλό απόγευμα.
Everybody.